Κυρίε και κύριοι, 55 χρόνια από το ξέσπασμα τη δικτατορία στην Ελλάδα και η σημερινή μέρα έρχεται να υπογραμμίσει πω η δοκιμασία τη δημοκρατία μπορεί να αλλάξει μορφέ. Έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Πρωθυπουργό. Η Ναντίν Χαραδαλιά είναι κοντά μα και για το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και για τα μηνύματα του Πρόεδρου τη Δημοκρατία και του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι, Εύα, μήνυμα ενότητα, διαφύλαξη τη δημοκρατία και καταδίκη του δεσποτισμού στέλνει ο Πρωθυπουργό με αφορμή την επέτειο 55 ετών από το πραξικόπημα του 1900. 67 και με το βλέμμα στραμμένο στη δοκιμαζόμενη Ουκρανία αναφέρει όπως θα δούμε χαρακτηριστικά πως ο αυταρχικός δεσποτισμός επιτίθεται σήμερα στην ελεύθερη πολιορκημένη Ουκρανία ενώ σε όλες τις χώρες ο λαϊκισμός διακινεί ξανά δίθεν εύκολες απαντήσεις σε, δύσκολε σε δύσκολες ερωτήσεις προτείνοντας ανύπαρκτες λύσεις σε υπαρκτές προκλήσεις. Η απάντησή μας λοιπόν τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργό, δεν μπορεί να είναι άλλη από την ενότητα της κοινωνίας στη βάση της αλήθειας. Σε ανάλογο Υπουργό Κύματο και η ανάρτηση στο Twitter του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προεδρευτική Συμμαχία, ο οποίο υπογραμμίζει ότι η μνήμη για το χθε τη αντίσταση και τη εξέγερση είναι η μήτρα για το αύριο τη δικαιοσύνη και τη ελευθερία. Ενώ να πούμε ότι η έμφαση στην υπεράσπιση τη δημοκρατία δίνει στο μήνυμά τη για την ημέρα και η Πρόεδρο τη Δημοκρατία, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Τονίζει χαρακτηριστικά, μα υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν αποτελεί αυτονόητη φυσική κατάσταση του πολιτικού και κοινωνικού βίου και ότι η συνεχή υπεράσπιση τη της είναι χρέο όλων μα. Αντιστήχω, είχαμε μηνύματα και από το κίνημα Αλλαγή. Ακριβώ. Ο πρόεδρο του κίνηματο Αλλαγή, Νίκο Ανδρουλάκη, κάνει λόγο για, για έναν διαρκή αγώνα για την ποιότητα τη δημοκρατία και μια κοινων κοινωνία ε, ίσων ευκαιριών. Ενώ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο καλεί τον λαό σε ταξική υπάλληλη για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σε του. Σε ευχαριστούμε, Αντίν